Κάθε μέρα έρχονται στο φως νέες αποκαλύψεις σχετικά με την οργανωμένη δράση φασιστικών εγκληματικών ομάδων που εστιάζουν κυρίως σε επάρχη της Ιδρικής Θεσσαλονίκης, αλλά πρόσφατα και στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ευόσμου. Έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους στις 18 Γενάρη στο ΕΠΑΛ Ευόσμου. Εκεί επιτέθηκαν μπροστά στα μάτια καθηγητών σε αγωνιστές μαθητές που οργάνωναν συνέλευση του σχολείου, διεκδικώντας μέτρα για την ασφάλεια, την υγιεινή, την ισότιμη μόρφωση για όλους, αλλά και σε γονείς οι οποίοι έχουν τα ίδια δίκαια αιτήματα. Βρισκόμαστε στο πλάι των παιδιών μας και καλούσαμε στο παρεκπαιδευτικό συναντητήριο. Η δράση των φασιστικών ομάδων είναι γνωστή. Τρομοκρατούν, αυλοκάλυπτα και επιτίθεται σε αγωνιστές, σε μαθητές, σε μετανάστες και πρόσφυγες, σε όποιον δεν πληρεί τα κριτήρια τους με βάση τη θρησκεία, τις ιδέες τους, το πείσιμο, την ομάδα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Με βάση αυτά είχαμε μέλη τους να εμπλέκονται στην επίθεση σε βάρος προσφυγόπουλου στο Διαπολιτιστικό Λύκειο Ευόσμου το Δεκέμβρη, αλλά και την προσπάθεια εκ νέου εκφοβισμού του αυτές τις μέρες, όπως και στην επίθεση σε βάρος 15χρονου μαθητή από τα ΕΠΑΛ Ευόσμου που έγινε το περασμένο Ιούλιο. Ο ναζιστικός χαρακτήρας των συμβολών αυτών είναι και φανερός και ξεκάθαρος. Δεν συμβόλει παρεμηνίες ή αμφιβολίες ή ιδεολογία που προσφέρουν. Ναζιστικοί χαιρετισμοί, ναζιστικά συνθήματα, δηλώσεις στήριξης από την εγκληματική ναζιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής. Πλέον υπάρχει και η ανοιχτή υπογραφή της εθνικιστικής νεοελληνιστικής νεολαίας Θεσσαλονίκης της δράσης τους. Δεν συμφωνεί η παρεμηνία όμως και ποιος είναι ο στόχος τους, τι θέλουν να χτυπήσουν και τελικά ποιον εξυπηρετεί η δράση τους. Η αποστολή των κάθε είδους φασιστικών μορφωμάτων είναι το χτύπημα των συλλογικών διαδικασιών του κινήματος. Δεν είναι τυχαίο όπως το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης είχαν προηγηθεί των επιθέσεων μαζικές κινητοποιήσεις των μαθητών, ενώ στο ΕΠΑΛ Ευόσμου οι φασίστες ανέλαβαν το ρόλο της καταστολής των αγωνιστικών διαθέσεων των μαθητών μπροστά στο παρεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Φοβούνται, τρέμουν μην νιώσουν τα παιδιά μας τη δύναμη του οργανωμένου και συλλογικού αγώνα. Επιχειρούν να εμποδίσουν τον αγώνα τους για σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, για την κατάργηση της τράπεζας θεμάτων, της ελάχιστης βάσης αλλογής, για ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας. Επιδιώκουν, σπέρνοντας το φόβο και το ρατσιστικό δηλητήριο, με την βία και τους τραυμοκισμούς, να σταματήσουμε εμείς και τα παιδιά μας να αντιπαλέγουμε την εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζεται από το Υπουργείο και τις κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Να σκύψουμε το κεφάλι, να αποδεχτούμε ένα σχολείο για λίγους, ένα σχολείο επιχείρηση που οι γονείς θα βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, ένα σχολείο που δεν θα μορφώνει αλλά εξοντώνει τα παιδιά μας. Ποιον εξυπηρετούν άλλωστε όταν επιτίθεται στα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο για να μορφωθούν, για να δημιουργήσουν, να ερωτευτούν, για να φτιάξουν έναν κόσμο ομορφότερο? Όταν επιτίθεται στους γονείς που με χίλιους κόπους και βάσανα προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα, να προσφέρουμε στα παιδιά μας ό,τι καλύτερο μπορούμε? Όταν επιτίθεται στους δασκάλους, οι οποίοι χωρίς ουσιαστική στήριξη από το κράτος επιτελούν το ρόλο του παιδαγωγού, εκπαιδευτικού, υγειονομικού, το ρόλο του ψυχολόγου? Οι μόνες που βγαίνουν ωφελημένες από μια τέτοια κατάσταση είναι οι κυβερνήσεις, για να μπορούν να περνάνε όλα εκείνα τα μέτρα που κάνουν ακόμα πιο βάρβαρη την καθημερινότητά μας, έχοντας τον λαό υποταγμένο και τρομοκρατημένο. Φίλες και φίλοι, η προκλητική ανοχή που βλέπουμε εδώ και μήνες απέναντι σε αυτά τα εγκληματικά στοιχεία πρέπει να τελειώνει εδώ και τώρα. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουν βγαίνουν στα σχολεία από πληροφόροι με νοστούς και μαχαίρια να απειλούν τα παιδιά μας και τους γονείς τους, τους δασκάλους τους, να κλείνουν ακόμα και το σχολείο. Δεν είναι δυνατόν να απειλούν τα προσφυγάκια να μην πηγαίνουν στο σχολείο. Η δράση, οι ομάδες, τα στέκια, ακόμα και τα πρόσωπα και τα ονόματα αυτών των φασιστικών στοιχείων είναι γνωστά στις αρμόδιες αρχές. Γι' αυτό και οι ευθύνες των διευθύνσεων εκπαίδευσης, της αστυνομίας, της κυβέρνησης είναι τεράστιες. Με ευχολόγια και υποσχέσεις δεν λύνεται το πρόβλημα. Αντίθετα, δίνει αέρα στα πανιά του. Δεν μπορεί αυτό το κράτος να στέλνει την αστυνομία και εισαγγελείς απέναντι στα παιδιά μας, όταν αυτά μέσα από συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες αγωνίζονται για ένα καλύτερο σχολείο και να αφήνει εγκληματικές φασιστικές ομάδες να έχουν τον ρόλο του ΤΑΗ, της γειτονιάς και του σχολείου. Έχουν τον τρόπο
ελευθερία, τα εξωτερικά ωράρια, την απουσία υγειονομικής φροντίδας από το κράτος, τις κοινωνικές επιπτώσεις και τα μορφωτικά κενά που άφησε στα παιδιά μας το παρατεταμένο κλείσιμο των σχολείων και που το Υπουργείο φορτώνει και πάλι στις πλάτες μας. Άρα και γιατί βλέπουμε αυτές τις μέρες στην πόλη μας να βγαίνουν στο φως δολοφονίες, βιασμοί, εγκληματικές δράσεις από τις οποίες αισθανόμαστε απροστάτευτα. Εμείς θέλουμε μαζί με τα παιδιά μας να μπορούμε να περπατάμε ελεύθεροι στους δρόμους και τις γειτονιές μας, να παίζουμε στις πλατείες και στα γήπεδα, να απολαμβάνουμε τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, να δημιουργούμε με τα χέρια και το μυαλό μας. Η νέα γενιά έχει όνειρα, θέληση και όρεξη να φτιάξει με τα δικά της υλικά έναν κόσμο ομορφότερο, έναν κόσμο πιο φωτεινό. Φίλες και φίλοι, στις σημερινές συνθήκες το να κλείνεις στα μάτια σου μπροστά στο πρόβλημα είναι επικίνδυνο. Από αυτό έπειτα το βήμα απευθυνόμαστε σε κάθε τίμιο και προοδευτικό άνθρωπο, σε κάθε άνθρωπο που συγχαίρεται την ξενοδοξία και τον ρατσισμό. Λέτε καθαρά το εξής. Πάρτε θέση μαζί μας στον αγώνα για το ξύλωμα των φασιστών από τα σχολεία και τις γειτονιές. Θέση των οφείς σας. Σήμερα είναι ο Άλκης. Αύριο ποιο παιδί. Οι γονείς με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους εργαζόμενους, κάνουμε ξεκάθαρο. Στα σχολεία μας δεν χωράνε οι φασίστες και η φασιστική ιδεολογία τους. Μέσα από οργανωμένο κίνημα, μέσα από συλλόγους, από ενώσεις γονέων, τα μαθητικά συμβούλια, θα σχηματίσουμε ασπίδα που θα προστατέψουμε τα παιδιά μας από δηλητήριο του φασισμού. Θα γίνουμε μια γροθιά που θα τζακίσει τους φασίστες και την ιδεολογία τους. Δεν θα τους αφήσουμε σχολείο για σχολείο, γειτονιά για γειτονιά, χώρο δουλειάς, πουθενά που να μπορούν να σταθούν, να γυρίσουν πίσω στις τρύπες τους. Τέλος, κάνουμε ξεκάθαρο ότι γελούνταν συνομίζουν πως με τέτοιες στρατιωτικές ενέργειες θα μας τρομάξουν. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μαζί με τα παιδιά μας για ένα σχολείο που να μορφώνει και μια ζωή με δικαιώματα.